Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί μου φίλοι, και πάμε να συνεχίσουμε με άλλα θέματα διαφορετικά. Θα πάμε στη Ρόδο αυτή τη φορά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την καλή συνάδελφο, την Ουρανία Φιλτζανίδη, στην οποία βέβαια θα πούμε και καλή χρονιά, μια και είναι και η πρώτη μας επικοινωνία για το 2018. Ουρανίτσα μου, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, Ειρήνη μου, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από Ρόδο. Καλή χρονιά σε όλους, ευλογημένη, και πάνω απ' όλα να έχουμε δύναμη για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε όλοι, Ειρήνη μου. Γιατί όπως ξέρουμε, ναι, υπάρχουν αρκετά δύσκολα. Ποινή κάθεξης 12 ετών και χρηματικό πρόστιμα ύψος 55.000 ευρώ επιβλήθηκε χθες από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Κώσ, 62χρονο, που κατηγορείται για μαστροπία και σωματεμπορία σε βάρος ανήλικης Βουλγάρας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 62χρονο κατά πλειοψηφία, δύο ένορκοι μειοψήφισαν, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να κηρυχθεί αθώος και του επέβαλε την παραπάνω ποινή, για την οποία όμως η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη. Ο 62χρονος είχε συλληφθεί πριν από 6 χρόνια, μετά από καταγγελία που έκανε η νεαρή Αλοδαπή. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και ένας 53χρονος κάτοικος Ρόδου, ο οποίος κατηγορούνταν για ασυλλογής πράξης σε βάρος της κοπέλας, ωστόσο απαλλάχθηκε της κατηγορίας με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Ρόδου. Επίσης, πορτοφόλι 19χρονος κατηγορείται ότι έκλεψε 25χρονος αλλοδαπός. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, 6 Ιανουαρίου το πρωί, και καταγγέλθηκε απογευματινές ώρες στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 25χρονος φέρεται να προσφέρθηκε να μεταφέρει στο σπίτι της την 19χρονη και στην διαδρομή της αφαίρεσε το πορτοφόλι της, που περιείχε 187 ευρώ και διάφορα προσωπικά της έγγραφα. Μετά την καταγγελία στην αστυνομία, ο 25χρονος από την Μαυριτανία συνελήφθη και σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Επίσης, τα τζάμια του απέναντι σπιτιού έβαλε στο μάτι 52χρονος, ο οποίος και άρχισε να πυροβολεί με αεροβόλο όπλο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 52χρονος το βράδυ του Σαββάτου πήρε το αεροβόλο όπλο του και άρχισε να πυροβολεί χωρίς λόγο και άσκοπα στο απέναντι το δικό του σπίτι. Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία, ο δράστης συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκαν 162 μεταλλικά σφαιρίδια που είχε στην κατοικία του. Λίγο περίεργο, Ουρανία, έτσι, στα καλά του καθουμένου, να είσαι μέσα στο σπίτι σου και να αρχίσουν να σου πυροβολούν τα τζάμια και καλά να μείνεις εκεί, δηλαδή. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι πρέπει να έχουμε δύναμη, Ειρήνη μου, γιατί περνάμε πολύ δύσκολα. Βλέπεις ο καθένας. Έχουμε ξεφύγει. Ακριβώς. Αντιδρά με διαφορετικό τρόπο. Και να περάσουμε σε μία ανακοίνωση από την Ομάδα Υποστήριξης για τον Καρκίνο. Ο Διεθνής Σύλλογος Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου, διοργανώνει μία ομάδα υποστήριξης για τον καρκίνο. Πρόκειται για μία ομάδα με κύριο στόχο να υποστηρίξει κάθε άνθρωπο που έχει έρθει σε επαφή με τον καρκίνο, ως ασθενής, ως φροντιστής, ως συγγενής ή ως φίλος. Η ομάδα επιδιώκει να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν έρθει αντιμέτωποι με την ασθένεια να μιλήσουν και να ακούσουν ένας τον άλλον, όπως και να μοιραστούν τα βιώματα, τη σκέψη και τα συναισθήματά τους. Την ομάδα θα συντονίσουν δύο επαγγελματίες ψυχολόγοι, χωρίς να υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 693 83 73 954, 693 86 53 958 ή στο 697 73 66 850 από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως και τις 4 το απόγευμα. Ειρήνη μου. Πολύ ωραία, Ουρανία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και πάλι καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Χρονιά καλύτερα για όλους μας, Ουρανία. Λοιπόν, θα μείνουμε όμως στη Ρόδο, φίλες και φίλοι, και θα πάμε τώρα στη συνάντηση, να σας ενημερώσουμε μάλλον για τη συνάντηση που είχε ο τομεάρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μάνος Κόνσολας, και βουλευτής στο Δεκανήσου βέβαια, με τον Περιφερειάρχη, κύριο Χατζημάρκο, και μίλησαν για θέματα τουρισμού. Έγινε μία αποτίμηση, μία συζήτηση γενικότερη για το τι πρόκειται να γίνει για το 2018 όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού. Γενικότερα όμως οφείλουμε να πούμε ότι η Περιφέρεια τα πήγε πολύ καλά όσον αφορά το κομμάτι της προβολής την χρονιά που μας πέρασε. Τον τομεάρχη τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, βουλευτή του Δεκανήσου Μάνο Κόνσολα, δέχθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη της Νότιο Αιγαίου ο κ. Χατζημάρκος, και αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξελίξη σε τουριστικό επίπεδο, η αποτίμηση της σεζόν του 2017 και οι εκτιμήσεις για το 2018.
Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κύριο Κόνσολα πως όλοι οι δείκτες που αποτυπώνουν τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού κατατάσσουν την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην πρώτη θέση πανελλαδικά στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Τον τομεάρχη τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα, δέχθηκε τη Δευτέρα στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Αντικείμενο της συζήτησης που έγινε ήταν η εξελίξη σε τουριστικό επίπεδο, η αποτίμηση της σεζόν του 2017 και εκτιμήσεις για το 2018. Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κύριο Κόνσολα πως όλοι οι δείκτες που αποτυπώνουν τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού κατατάσσουν την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην πρώτη θέση πανελλαδικά στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού. Ειδικότερα, τα στοιχεία που μέσα στο 2017 ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων αποτύπωσαν σε αριθμούς την ηγετική θέση την οποία κατέχει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Σύμφωνα με αυτά, το Νότιο Αιγαίο το 2016 βρέθηκε στην πρώτη θέση στους δύο πιο βασικούς τουριστικούς δείκτες, των ταξιδιωτικών εισπράξεων και των διανυκτερεύσεων. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας μελέτης του ΙΤΕΠ, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις υποδομές φιλοξενίας σε ξενοδοχεία, σε κλίνες 5 αστέρων και σε αριθμό εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι χάρη στη μεθοδική και στοχευμένη δουλειά που έγινε από την περιφέρεια, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου πέτυχαν κάτι εξαιρετικά σπάνιο δεδομένης της προσφυγικής κρίσης που κορυφώθηκε την διετία 2015-2016 και ότι ορισμένα εξ αυτών εξακολουθούν να πληρώνουν βαρύ τίμημα. Από εδώ και πέρα, με όλα τα μέτρα που λαμβάνονται να πλήττουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα των νησιών, χωρίς μέχρι στιγμής να αντικαθίστανται με άλλα μέτρα που θα αντισταθμίζουν τις απώλειες, η αγωνία είναι πώς το μερίδιο αγοράς των νησιών στην τουριστική οικονομία θα διατηρηθεί στα επίπεδα αυτά που κρατάνε ζωντανά όχι μόνο τα ίδια τα νησιά, αλλά και τη χώρα συνολικά, αφού η συμβολή τους στο συνολικό τουριστικό ΑΕΠ είναι συντριπτική. Ο Περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος επεσήμανε ότι η ανάγκη στήριξης του τουρισμού διαπερνά οριζόντια το πολιτικό σύστημα και άπαντες οφείλουν να εργαστούν με τρόπο που να διατηρούν ζωντανή την ελπίδα της κοινωνίας για πρόοδο και ευημερία. Από την πλευρά του, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάνος Κόνσολας δήλωσε: «Ο τουρισμός ενώνει. Είναι ο τομέας που δίνει εισόδημα και θέσεις εργασίας στη δοκιμαζόμενη σήμερα ελληνική κοινωνία. Ως επικεφαλής του τομέα τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, επιθυμώ να διαβεβαιώσω τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και η Νέα Δημοκρατία θα σταθούμε στο πλευρό της περιφέρειας, στην εξαιρετική προσπάθεια που για πρώτη φορά καταβάλλεται για τον τουρισμό των νησιών μας, με τρόπο μεθοδικό και συντονισμένο, με σχέδιο και προγραμματισμό, προκειμένου να στηρίξει και να ισχυροποιήσει περαιτέρω το Νότιο Αιγαίο στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, παρά το δυσχερές και εχθρικό κλίμα που έχουν διαμορφώσει οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, οι οποίες έχουν στοχοποιήσει τα νησιά, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητά τους ως τουριστικών προορισμών». Και από τη Ρόδο, φίλες και φίλοι, και τη συνάντηση Χατζημάρκου Κόνσολα, θα πάμε στην ΚΟ. Θα ταξιδέψουμε στην ΚΟ και πάλι, όπου θα δείτε εκεί στο Μαστιχάρι τι γίνεται με τον καθαρισμό με τα φύκια. Ένα αιώνιο πρόβλημα για το οποίο έχουν διαμαρτυρηθεί ούκο λίγες φορές οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και στην κάμερα του σταθμού μας. Και έχουμε κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ να σας ενημερώσουμε τι γίνεται και εκεί. Πάμε να το δούμε. Βρισκόμαστε στο Μαστιχάρι εδώ στην ΚΟ και βλέπουμε ένα μηχάνημα να καθαρίζει το λιμάνι εδώ του Μαστιχαρίου από τα φύκια. Το αιώνιο πρόβλημα βέβαια για το οποίο οι κάτοικοι ούκο λίγες φορές έχουν παραπονεθεί. Η οσμή βέβαια, όπως είναι φυσικό, είναι πάρα πολύ έντονη. Προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον να μας πει πόσο συχνά γίνεται αυτό. Ο καθαρισμός δηλαδή της περιοχής. Όπως βλέπετε αγαπητοί φίλοι, και εδώ στην αριστερή πλευρά ήδη έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά φύκια. Και σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται όλα αυτά θα πρέπει να συγκεντρωθούν. Βλέπουμε εδώ ότι μπαίνουν σε φορτηγά. Πίσω, πίσω.
και να προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε κάποιους, μήπως μας πούν δύο λόγια. Βλέπουμε εδώ δύο εργαζόμενους, οι οποίοι συμβάλλουν βέβαια στον καθαρισμό της περιοχής. Γεια σας, χρόνια πολλά! Και του χρόνου σας. Για πείτε μας λίγο, κάθε πότε γίνεται ο καθαρισμός εδώ της περιοχής? Εδώ βγάζει συνέχεια φύκια, κάθε εβδομάδα το λιμενικό ταμείο, έχουμε μια σύμβαση για χρόνο και ερχόμαστε και το καθαρίζουμε. Α, πολύ ωραία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο λοιπόν φροντίζει για τον καθαρισμό εδώ της περιοχής. Όπω δύσκολη εργασία, μυρίζει αρκετά, έτσι. Τι να κάνουμε. Με τη φύση όμως δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Τι να κάνουμε. Όποτε μαζευτούν, ερχόμαστε εδώ και τα καθαρίζουμε, τα μαζεύουμε. Κάθε εβδομάδα μαζεύονται τόσα πολλά, Με τον καιρό, με τα ρεύματα τα πετάνε έξω και ερχόμαστε και τα. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά επίσης. Αν εξαιρέσεις τα φύκια και αυτή τη δυσοσμία, κατά τα άλλα, εδώ το μαστιχάρι είναι πανέμορφο. Όπως πάντα, υπέροχο και γραφικό. Αυτά λοιπόν και από το μαστιχάρι της ΚΟ και τον καθαρισμό που γίνεται κάθε εβδομάδα περίπου από τα φύκια που συσσωρεύονται εκεί. Και να πάμε για τους φίλους Ρόδιους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν τι γίνεται σχετικά, να ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε η υλοποίηση των έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα της ΔΕΗ στην Νότια Ρόδο. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν για το σκοπό αυτό σύσκεψη στα γραφεία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με τη συμμετοχή του Δημάρχου κ. Χατζηδιάκου, του Προέδρου της ΔΕΗ Ρόδου κ. Αλέξανδρου Μανολάκη, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης και στελεχών της ΔΕΗ, με στόχο τον συντονισμό των διαδικασιών. Συνολικά η ΔΕΗ θα υλοποιήσει 9 έργα στην περιοχή, 8 στην Καταβιά και ένα στο Γενάδι. Άμεσα θα ξεκινήσει ένα έργο ηλεκτροφωτισμού στο χωριό του Γεναδίου και σε επόμενη φάση θα υλοποιηθούν τα έργα στην Καταβιά που έχουν να κάνουν με πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμό οδών, υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Μας είχατε ρωτήσει για αυτά, αγαπητοί φίλοι. Οπότε θα ενημερωθείτε στη συνέχεια από τον κύριο Ζανετίδη. Μετά από μεγάλη προσπάθεια και προσπάθεια χρόνων, μπορώ να πω. Ξεκινάει από πολύ παλιά, από τον Καποδιστριακό Δήμο που περάσαμε στον Καλλικρατικό. Έχουν πλέον οριμάσει οι μελέτες και σε συνεννόηση με την ΔΕΗ υπάρχει μια συμφωνία έγγραφη του Δήμου, μια προγραμματική σύμβαση που έχει ο Δήμος με τη ΔΕΗ για συγκεκριμένα έργα που θα γίνουν στο τοπικό διαμέρισμα της Καταβιάς αλλά και στο Γενάδι και έχουν αρχίσει να υλοποιούνται. Από ό,τι ενημερώνομαι, είμαστε σε μια, έτσι έχω επικοινωνία απευθείας με τον Δήμαρχο και με τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί. Έχουν ξεκινήσει τα έργα, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πρώτο η καλωδίωση, η υπόγεια καλωδίωση των όλων των καλωδίων που υπάρχουν της ΔΕΗ. Ναι, υπογειοποίηση των καλωδίων. Από ό,τι γνωρίζω έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοπράτησης των έργων που έχουν να κάνουν με την αποχέτευση και την αλλαγή του δικτύου ίδρυυσης στην τοπική κοινότητα και μια σειρά άλλων έργων πολιτιστικού περιεχομένου, ανάδειξης κτηρίων που είναι στην τοπική κοινότητα. Είμαστε πολύ κοντά προκειμένου να και αυτά να δημοπρατηθούν. Η ενημέρωση που έχω από τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Η ενημέρωση επίσης από τον κοινοτάρχη είναι ότι έχουν ξεκινήσει η υπογειοποίηση των καλωδίων. Εργάζεται αυτές τις μέρες, είναι σε εξέλιξη το έργο. Αλλά από ό,τι είδα και βλέπω και από το διαδίκτυο, αυτό που σας είπα σχετικά με τα δίκτυα της αποχέτευσης και την αντικατάσταση του δικτύου της ίδρυυσης. Έτσι ότι από ό,τι έχει γραφεί και στον τύπο, ότι πρόκειται να ξεκινήσει δοκιμαστικά σε λίγο διάστημα πριν μπει στην πλήρη λειτουργία. Είναι καινό όμως πλέον, γίνεται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και προηγούνται πάντα οι κάτοικοι της περιοχής, της Καταβίας.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Ζανετίδη και να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, πιο χαλαρό, που έχει να κάνει με την ανακύκλωση και ένα διαγωνισμό που έγινε από μαθητές από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ ανακύκλωσαν 2 εκατομμύρια συσκευές. Μαθητές από όλη την Ελλάδα, από Αθήνα έως τη Ρόδο, από Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννενα έως την Ίδρα και την Αστεπάλια, συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και ανακύκλωσαν πάνω από 2 εκατομμύρια συσκευασίες. Για μία ακόμη φορά, μαθητές από σχολεία όλης της χώρας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτική Ανακύκλωση και ανακύκλωσαν εκατομμύρια πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες στα σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης από 1η Δεκάτου έως 20η Δωδεκάτου. Η ενεργή συμμετοχή των νέων αυτών ανθρώπων στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης αποτελεί το πιο αισιόδοξο μήνυμα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση της νέας γενιάς. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν στα υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα που βρίσκονται στα σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης και να συγκεντρώνουν τα κουπόνια συμμετοχής του διαγωνισμού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από την αιγίδα του Μακριωτάτου Αρχιεπισκοπικού Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου και σε συνεργασία με την Αποστολή. Τα 3 σχολικά τμήματα που επέστρεψαν τις περισσότερες συσκευασίες κερδίζουν τα πιο συναρπαστικά δώρα που θα μπορούσαν να φανταστούν. Το Α3 από το 10ο Γυμνάσιο Ιαννίνων ανακύκλωσε 487.181 συσκευασίες και κερδίζει ταξίδι 4 ημερών στο Ροβανιέμι της Λαπωνίας με επίσκεψη στο χωριό του Άι Βασίλη και ένα τάμπλετ. Το Α3 από το Μαρούλιο Λύκειο Κατσίκα Ιωαννίνων ανακύκλωσε 184.111 συσκευασίες και κερδίζει ταξίδι 4 ημερών στη Ρόδο και ένα smartwatch. Το Σίγμα Τάφ 2 από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδο ανακύκλωσε 151.537 συσκευασίες και κερδίζει ένα ποδήλατο και μία action κάμερα. Τα παιδιά ανακύκλωσαν και μας απέδειξαν ότι η ανακύκλωση είναι παιχνίδι και χαρά και το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας, γιατί τα παιδιά και το περιβάλλον είναι το μέλλον του κόσμου. 2 εκατομμύρια συσκευασίες λοιπόν και όχι μόνο συσκευές ανακύκλωσαν μαθητές από όλη την Ελλάδα και από την Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Ίδρα, την Αστυπάλαια στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Πάμε σε διαφημίσεις και πάλι μαζί σε λίγο.